Δίνουμε το λόγο στον υποψήφιο Ευρωβουλευτή με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, στο Γιάννη τον Βάγκο. Καλησπέρα και από μένα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σε μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων, της κεραυνοκεντρικής των ισχυρών και της περιφερειακής των αδυνάμων, οικονομικά καλεί τη χώρα μας να παίξει ένα ρόλο αντίστασης. Στην ακροδεξιά των νεοναζί και των νεοφιλελευθέρων των τραπεζών. Και μόνο το ΚΚΕ μπορεί να αντισταθεί σε αυτές τις πολιτικές της πλήρους απαξίωσης του ανθρώπινου μόχθου. Είμαι εδώ μαζί σας, μάρτυρας μιας πολιτικής, που ειδικά τα τελευταία χρόνια, στο να κατηγορείται ότι ό,τι είχαν φτιάξει, οι παλιότερες γενιές. Από εργοστάσια, δρόμους, λιμάνια, υποδομές, τρένα, με σκοπό υστερόβουλο, για να περάσουν όλα αυτά στα χέρια λίγων και αρεστών, σε τιμές που θα αγγίζουν το 5% της πραγματικής αξίας. Και ο απλός ο κόσμος να λέει ότι τα ξεφορτωθήκαμε και αυτοί να τρίβουν τα χέρια τους γιατί πέρασε επικοινωνιακά αυτό που θέλαν. Οι πολίτες νιώθουν ανασφαλείς για το αύριο. Τα χρήματα τελειώνουν από την πρώτη εβδομάδα του μήνα. Και μετά να ακούνε ειρωνικά τον κύριο Τσίπρα ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και ήρθε η ανάπτυξη. Ότι έχουμε πλεονάσματα να βγούμε στις αγορές, ξεχνώντας τους ανθρώπους και βλέποντας μόνο νούμερα, να πηγαίνει στην κυρία Μέρκελ και να προσπαθήσει να την πείσει ότι όλα πάνε καλά στην Ελλάδα και να τον κρατήσει για άλλους λίγους μήνες ακόμη. Ειδικά πριν από κανένα μήνα, η εικόνα των πολιτικών αυτών ήταν δίπλα μας. Στη γειτονιά μας, στους Δελφούς, που ιδιωτικές εταιρείες καθάριζαν ως και τις πευκοβελόνες από τους δρόμους των Δελφών για να περάσουν τα μεγάλα αφεντικά του κυρίου Τσίπρα και να του δώσουν συγχαρητήρια ότι όλα πήγαν καλά στο φόρουμ και θα σας στηρίξουμε και την επόμενη τετραετία. Και αυτοί είναι οι ίδιοι παρακαλάνε για κανένα μήνα ακόμα στην εξουσία γλύφοντας και έρποντας. Και ακριβώς από κάτω, από τον ίδιο Ιερό Βράχο, στην πρώην παιδιάδα της Κοπαΐδας, γιατί σήμερα είναι ένας βούρκος, μια γυναίκα να προσπαθεί να βγάλει τα ζωντανά της στην πλάτη, μέσα σε ένα γόνατο νερό, και τα χρήματα να πηγαίνουν στους Δελφούς και όχι εκεί που πρέπει, στον πραγματικό μόχθο που παλεύει ο Έλληνας παραγωγός. Γιατί οι χρήματα υπάρχουν, απλά η κυβέρνηση τα δίνει εκεί που θέλει και εκεί που της αρέσει. Μια Κοπαΐδα που αυτοί οι κύριοι έλεγαν πάνω σε αγροτικές καρότσες ότι είναι το περιβόλι των Αθηνών. Και αυτή τη στιγμή είναι ένας βούρκος που πνίγει οικονομικά και ψυχολογικά κάθε φθιωτό και βιωτό αγρότη. Και γνωρίζουμε όλοι στη στερεά ότι μοιράζουν καθρεφτάκια. Αυτοί είναι οι κύριοι ότι πάνε όλα πάρα πολύ καλά στην περιφέρεια και ότι έχουν κάνει έργα και αυτή τη στιγμή η Κοπαΐδα είναι μία λίμνη. Τα τρία κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία τρία χρόνια τη χώρα μας είναι σαν ένα αυτοκίνητο που ουσιαστικά είναι από την ίδια αντιπροσωπεία, το ίδιο μοντέλο, απλά με διαφορετικό χρώμα. Οι πολιτικές που ακολουθούν είναι οι ίδιες, οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, πατώντας πάντοτε πάνω στην προσπάθεια των εργατών και με την πλάτη στον τοίχο αυτοί οι άνθρωποι να μην μπορούν να κάνουν τίποτα γιατί υπάρχει το φάσμα της ανεργίας που αυτοί οι ίδιοι έχουν φτιάξει. Εδώ βέβαια φταίει και η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, που όλα αυτά τα χρόνια κλείνει πονηρά το μάτι στον εργοδότη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ στα τηλεοπτικά παράθυρα που ήμασταν απέναντι για να βγάλουμε τα τρακτέρ στον δρόμο και αυτοί μας κατηγορούσαν, οι κύριοι της ΓΕΣΕΕ, ότι δυσκολεύουμε τις επιχειρήσεις να δουλεύουν με αποτέλεσμα να μην έχουν δουλειά οι εργάτες και να σερνόμαστε στα δικαστήρια με πανάκριβους δικηγόρους του ΣΕΒ και της Ένωσης Θεσσαλών Βιομηχάνων και να μας φοβερίζουν με 10 χρόνια φυλάκιση και μάρτυρας κατηγορίας να είναι οι ίδιοι άνθρωποι της ηγεσίας της ΓΕΣΕΕ. Η νέα ΚΑΠ που έρχεται είναι το τελειωτικό χτύπημα για τους μικρούς Έλληνες αγρότες, γιατί θα ισοσκελίσει, προσέξτε αυτό φίλοι αγρότες, σε όλα τα κράτη-μέλη την ίδια ενίσχυση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ό,τι θα παίρνει το μέσο όρο των αγροτών, των Ελλήνων αγροτών, που είναι 30-33 στρέμματα, θα παίρνει και της Γαλλίας και της Πολωνίας, που είναι πολλαπλάσια
αυτών των στρεμάτων, που μέσω όρο η Πολωνία έχει 1.700 στρέμματα. Αλλά δεν τα έχουν οι Πολωνοί αγρότες ούτε οι Γάλλοι, τα έχουν οι τεράστιες εταιρείες που είναι πίσω από αυτές. Με λίγα λόγια, προσπαθεί αυτή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, που έβαλε φαρδιά πλατιά την υπογραφή της μαζί με τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, να μας πετάξει έξω από τα χωράφια μας και να έρθουν αυτές οι εταιρείες, τις ξέρετε αυτές με το σταυρό, με τα γράμματα, και να μας πάρουν εργάτες γης μέσα στα χωράφια κάτω από 300 ευρώ το μήνα. Γι' αυτό σας καλώ όλους και όλες σε ένα ψήφισμα για το ΚΚΕ, στο ΚΚΕ, σε όλες τις αναμετρήσεις που θα έρθουν αυτό το επόμενο δεκαήμερο, το τελευταίο του Μαΐου. Από εδώ σας καλώ για καλόν αγώνα και όλοι μαζί μπορούμε να αντισταθούμε. Ευχαριστώ.